Πάμε έτσι με μουσική, γιατί είμαι χαρούμενη. Βάλτε μου μουσικούλα. Βάλτε μου μουσικούλα. Ορίστε. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί έχουμε την επιστροφή του Δημήτρη μας. Γεια σου, Δημήτρη μου. Σου έλειψα. Μου έλειψες πάρα πολύ, ωραία. Η αλήθεια είναι. Και σου ήρθα σήμερα με γλυκό. Για να είμαι ειλικρινής, μου λείπουνε. Καλά, είσαι καταπληκτικό σεφ, αλλά επειδή είσαι πάστρι σεφ, τα γλυκά σου είναι μοναδικά. Και σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε μπράουνις με μαστίχα και σαντιγί. Δεν καταλαβαίνετε πόσο νόστιμα είναι. Σήμερα έχουμε ελληνικό άρωμα. Και λοιπόν, πολύ ωραίο. Πρώτα όμως, εγώ Δημήτρη μου, έχω εδώ τη συνήθειά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντρέα μου για την παραγωγή. Βεβαίως, που μου φτιάχνει καθημερινά το τσαγάκι μου. Και φυσικά και μιλάω για το αγαπημένο μου τσάι με κρόκο κοζάνης. Η γεύση που προτιμώ εγώ είναι με γαρίφαλο και κανέλα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις και μυρωδιές. Ουσιαστικά καθαρίζω όλο το σύστημά σας κάθε πρωί. Έχει αντιοξειδωτικές. Αντιόξι. Δεν θα το λέω. Αυτό τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να την πω. Αντιοξειδωτικές. Ποτέ δεν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Με δυσκολεύει πάρα πολύ. Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Χαρίζει ευεξία στον οργανισμό σας και είναι και πάρα πολύ εύγευστο. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξυπνήσετε το πρωί για όσους που δεν πίνετε καφέ. Εγώ δεν πίνω καφέ. Εγώ πίνω μόνο τσαγάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε σήμερα μπράουνις με μαστίχα και σαντιγί. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα με μαστίχα, μαστίχα σοπ, 250 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά, 130 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αφή και ραμάρι μάνα, 150 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος με μαστίχα σε κομματάκια μαστίχα σοπ. Και συνεχίζουμε. Να αλλάξει η καρτούλα μας. Και για τη σαντιγί χρειαζόμαστε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 30 γραμμάρια άχνη, ζάχαρη, αφή και ραμάρι μάνα, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού μαστίχα σε σκόνη, μαστίχα σοπ και προαιρετικά σιρόπι σοκολάτας και τριμμένη κουβερτούρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη συνταγή, να σα πω δύο πράγματα. Τη βλέπετε έτσι συγκεκριμένη. Είναι σοκολάτα γάλακτος με μαστίχα χείου. Είναι καταπληκτική. Εγώ καθημερινά τρώω σοκολάτα και το συζητώ. Είναι η αδυναμία μου, δεν ζω χωρίς σοκολάτα. Δοκίμασα τη συγκεκριμένη και είναι αυτό που λέμε λιώνεις, ρε παιδάκι. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο η μαστίχα. Καλά, εννοείται. Και να πούμε δύο πράγματα για τη μαστίχα χείου, που είναι μία και μοναδική και κατάγεται μόνο από τη χείο και έχει την αποκλειστικότητα. Έχει εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες, είναι σύμμαχος της υγείας και έχει ένα σπάνιο άρωμα. Σήμερα εδώ έχουμε μερικά από τα πολλά προϊόντα της μαστίχας, όπως μους μαστίχας, το γνωστό υποβρύχιο, αχ, θέλω και υποβρύχιο. Ρόφημα σοκολάτας γάλακτος και, και γάλακτος και λευκής, λικέρ μαστίχα, σοκολάτες με μαστίχα και τις πασίγνωστες τσίχλες έχουμε κοντά μας. Να, εδώ τις βλέπετε. Καλέ, τι ωραία! Να πάρω μετά και τσίχλα κανέλας. Άμα είναι, Θέμη, να πάρω και το γραφείο, άμα είναι να φιληθούμε. Φιλιόμαστε κάθε μέρα στο γραφείο μετά την εκπομπή. Και τώρα να μυρίζετε τουλάχιστον και όμορφα. Κατάλαβες. Λοιπόν, να πούμε που βρίσκουμε τα προϊόντα του Μαστίχα Σοπ. Πανεπιστημίου 6 και Κριεζότου. Από το κατάστημα που βρίσκεται στο αεροδρόμιο και από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Μαστίχα Σοπ. Έχω κάνει παραγγελίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι και πάρα πολύ γρήγορη, να ξέρετε. Λοιπόν, mastichashop.com. Να πούμε ότι η σοκολάτα γάλακτος και υγείας υψηλής ποιότητας συνδυάζονται με την ιδιαίτερη γεύση και το χαρακτηριστικό άρωμα της μαστίχας. Και η σκόνη μαστίχας για ζαχαροπλαστική και μαγειρική. Κάνουμε σκόνη τους κρυστάλλους της μαστίχας, αλλά υπάρχει και η έτοιμη σκόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία απευθείας. Ξεκίνα και εγώ θα αρχίσω να τρώω σοκολάτα. Λοιπόν, έχω βάλει σε μπεν μαρί και έχω λιώσει το βούτυρο με τη σοκολατίτσα μου. Τι ωραία. Έχω θέμα με τη σοκολάτα. Δεν ξέρω τι μου σημαίνει αυτή την περίοδο. Κάτι προφανώς. Κάτι λείπει. Θυμάσαι τι σου έχω πει για τη σοκολάτα, Για πες. Ξέρεις τι λείπει. Ναι, τρώω σοκολάτα. Τι να κάνω, εγώ και όλες τις σοκολάτες τρώω. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλό. Αλήθεια, και δεν λείπει. Τώρα λείπει. Κάνε κάτι. Μην κάνεις όλο σπίτι. Λοιπόν, έχω βάλει το βούτυρο με τη σοκολάτα μου και έχω βάλει τη σκούρα, την κουβερτούρα. Με τη μαστίχα μπορούμε να το κάνουμε και ανάποδα, να βάλουμε και τη γάλακτος. Λοιπόν, βάζω τα αυγά μου με τη ζάχαρη. Καλέ, ξεζαλίστηκα. Ρέμισες. Έχω πρόβλημα εγώ. Σου φύγε. Ωραία. Λοιπόν, ανακατεύω τα αυγά με τη ζάχαρη. Πολύ ωραία. Αυτό το μπράουνις είναι εξαιρετικά εύκολο, δεν θα βάλουμε καθόλου μίξερ. Απλά όλα ανακάτεμα. Α, μόνο με το τέτοιο. Μόνο. Ωραία. Σούπα, σου φτιάχνω εύκολα για να μπορείς να τα φτιάξεις και εσύ στο σπίτι. Εγώ μόνο τον εύκολα θέλω, εύκολα και γρήγορα. Λοιπόν, ρίχνουμε και το βούτυρο με τη σοκολάτα, τα οποία έχουμε αναμίξει. Πολύ ωραία. Καλά, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, το ξέρω το κατάστημα στην Πανεπιστημίου. Κάθε φορά που περνάω, μπαίνω μέσα, έχει τόσο ωραία πράγματα. Και είναι όλα αρώματα. Αρώματα, σοκολάτες, το υποβρύχιο, το καταπληκτικό. Έχεις μπει στο μαστιχέλαιο.
Παιδί μου, μπαίνω και είχε για καταπληκτικό προσωπικό εκεί και μου λένε, κυρία καινούργια, μυρίστε και αυτό, δοκιμάστε και αυτό. Επειδή που έχω ένα ραντεβού εκεί κοντά μια εταιρεία που συνεργάζομαι, πάντα μπαίνω στο κατάστημα μαστίχα σοπ. Τρώω και την τσιγλίτσα σου και πα στο ραντεβού σου. Όχι, δεν τρώω τσίκλα. Δεν πειράζει, του μυρίζω σοκολάτα μαστίχα, δεν με νοιάζει. Δεν θα του φιλήσω. Λοιπόν, έβαζε το αλεύρι αδερφή και ραμάρι μάνα. Έβαλα και το αλευράκι μου. Για να φτιάξουμε τα μπράουνι. Να πούμε ότι τα προϊόντα τη εταιρεία αδερφή και ραμάρι μάνα είναι νόστιμα, φτιαγμένα με μεράκι, γούστο και οικογενειακή φροντίδα. Το κυριότερο είναι ότι είναι από αγνά υλικά, χωρίς συντηρητικά και βελτιωτικά. Από εκλεκτά δημητριακά τη μακεδονική γη. Η καλύτερη πρώτη ύλη στι μαγειρικέ σα εννοείται. Συνταγή μα σήμερα θα βάλουμε ζάχαρη άχνη από την εταιρεία αδερφή και ραμάρι μάνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έβαλα το αλευράκι μου, το ανακάτεψα καλά και δεν έχω κόψει τη σοκολάτα τη γάλακτος με τη γεύση μαστίχα και τη ρίχνω μέσα. Αυτή που το έχω και εγώ. Αυτή ακριβώς. Καλά θέλει. Μπορεί να την κάνουμε και όλο γάλακτος. Καλά θέλει. Γιατί σε βλέπω, είσαι πιο πολύ της γάλακτος εσύ. Λοιπόν, και το θέλω ανακατεύω. Να μου τα αφήσετε εδώ, να τα πάω στο γραφείο μετά. Τα προϊόντα δεν θα μου τα πάρετε, να τα δοκιμάσουν τα παιδιά μας, να πάρετε πλάκα. Λοιπόν, τίποτα. Τέλος. Το ανακάτεψα. Ρίξαμε και τη σοκολάτα. Και έτοιμο. Έχουμε ένα ταψάκι τώρα. Κόβω μια λαδόκολα. Δεν έχω βάλει πιο ωραία σοκολάτα, τηλεθεατές μου. Και τη βάζουμε στον πάτο του ταψιού. Με μαστίχα χι. Καλά, δεν υπάρχει. Για φτιάξει τα μπράουνι, εσύ. Εγώ έχω τρελαφεί τώρα. Σοκολατοθεραπεία. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ, παιδί μου, όλη μέρα. Πω, τι πράγμα ήταν αυτό, να είστε καλά. Το ρίχνουμε στο ταψάκι μας. Δεν θέλει πολύ ψήσιμο αυτό το γλυκό. Προθερμαίνουμε το φούρνο σε 170 και το ψήνουμε γύρω στα 15 με 18 λεπτά. Γιατί το θέλουμε να είναι έτσι μαλακό μέσα και να μην ξεραθεί. Λοιπόν, σε 170, 10 με 15 λεπτά. Να ξαναπούμε μία φορά. 15-18. 15-18. Να δούμε άλλη μία φορά τα υλικά, παρακαλώ, πριν το βγάλουμε και είναι έτοιμο να το φάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε μπράουνις με μαστίχα και σαντιγί. 250 γραμμάρια κουβερτούρα με μαστίχα, μαστίχα σοπ. 250 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά, 130 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις αδερφή και ραμάρι μάνα, 150 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος με μαστίχα σε κομματάκια μαστίχα σοπ, είναι αυτή που τρώω και έχω λιώσει, και για τη συνταγή θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 30 γραμμάρια άχνη ζάχαρη αδερφή και ραμάρι μάνα, 1/4 κουταλιά γλυκού μαστίχα σε σκόνη μαστίχα σοπ, προαιρετικά σιρόπι σοκολάτας και τιμένη κουβερτούρα. Λοιπόν, όταν φάτε το brownies, θα το δείξουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Μετά πάρτε τις τσικλίτσες. Να σας πω ότι υπάρχουν σε 5 γεύσεις. Τριαντάφυλλο, δυόσμο, λεμόνι, κανέλα και καπουτσίνο. Η Έλμα είναι η πρώτη τσίχλα με μαστίχα χίου. Δεν έχει αλλάξει καθόλου από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε. Είναι μια αυθεντική, η γνωστή, η σκληρή τσίχλα. Είναι φυσική, φτιάχνεται με τα πιο αγνά υλικά και συνδυάζει φυσικό άρωμα και τέλεια γεύση. Θα δοκιμάσω με την κανέλα μετά, δεν την έχω φάει. Και με καπουτσίνο πρέπει να είναι ωραία. Έτοιμο. Καθαρίνα μου, εδώ έχω χτυπήσει να πούμε και τη σαντιγί μου με ωραία. Την άχνη. Και τη μαστίχα σε σκόνη. Η οποία μαστίχα σε σκόνη φτιάχνεται από αυτήν εδώ. Τη φυσική μαστίχα. Αυτή είναι η φυσική. Και την αλέθουνε, ναι. Και απλά για να διευκολύνουν, είναι σε σκόνη και είναι πολύ πιο εύχρηστη ακόμα. Αυτή μπορεί να τη βάζουμε σε πολλά γλυκά από πάνω. Παντού, από γλυκά σε παγωτά, σε κέικ, σε οτιδήποτε. Όπω θέλω να πάω τώρα στο μαστίχα σοπ να μπω μέσα. Λοιπόν, βάζουμε και σαντιγούλα από πάνω. Α, αλήθεια, Θέμη. Η οποία έχει και άρωμα μαστίχα. Με ενημερώνει ο Θέμης. Ότι η σκόνη μαστίχας κάνει πολύ καλό και στο στομάχι. Σε ανθρώπους που έχουν θέματα με το στομάχι τους, τη συστήνει ο γιατρός πολλές φορές να τρώνε μια κουταλιά του γλυκού σκόνη μαστίχας. Ναι, μπράβο. Τι ωραίο, Θέμη. Γενικά κάνει καλό η μαστίχα. Καλά, δεν υπάρχει μαστίχα, παιδιά. Αυτά που έχω δοκιμάσει σήμερα. Να είστε καλά. Λοιπόν. Η ωραιότερη συνταγή που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Μπορούμε να φτιάχνουμε κάθε μέρα γλυκά εδώ. Και σοκολάτα και γεμάτο άρωμα γλυκό. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που δεν ρωτάω. Βλέπετε, έτσι. Κάνω την πάπια. Θέμη, μη μιλήσεις. Θα δοκιμάσω. Για πες. Παιδιά, έχω πρόβλημα. Έκανα καλό comeback. Δεν υπάρχει. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχω φάει. Δηλαδή, θέλω να κάτσω να το φάω όλο. Δεν είμαι καλά. Αλήθεια σας λέω. Έλα, σταμάτα, θα ξανάρθω. Να είστε καλά. Καταπληκτικές. Λοιπόν, δεν τι να σας πω, δεν έχω λόγια τα σημερινά προϊόντα. Μαστίχα χίου, θα ξαναπώ τα μαγαζιά γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Πού θα τα βρείτε λοιπόν? Πανεπιστημίου 6 και Κριεζότου. Από το κατάστημα που βρίσκεται στο αεροδρόμιο και από το ηλεκτρονικό κατάστημα έχω κάνει παραγγελίες, mastichashop.com. Σοκολάτες, δοκιμάστε τη γάλαξη αυτή που φάγα εγώ. Σκόνη για εσάς που έχετε θέμα και με το στομάχι. Η κλασική μαστίχα το υποβρύχιο. Τσίχλες σε 6 γεύσεις. Εγώ θα φάω και μια τσίχλισσα. Και εγώ θα φάω, θα φιληθούμε. Έλα, σταμάτα, μην τα λέμε όλα. Λοιπόν, εγώ έφαγα μία με κανέλα. Εγώ μία κλασική. Εσύ κλασική. Μετά θα φάω μία με καπουτσίνο. Γιατί την έχω δοκιμάσει. Και πρέπει να είναι ωραία.